Και να πει, ρε παιδί μου, τελικά κάτι αξίζω. Ναι. Θα το σεβαστώ πάρα πολύ. Εδώ θα διαφωνήσω τώρα με σένα και θα σου πω γιατί διαφωνώ. Διότι έχει κάνει ήδη 3 χρονιές τηλεόραση ο Γιώργος Καράβας. Και μην ξεχνάτε, βγήκε και είπε κάτι που νιώθει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ έτοιμος να κάνω κάτι δικό μου. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί του επιτέθηκε όλος αυτός ο κόσμος και γιατί ακούστηκαν τα δημοσιογραφικά, αν έχει δημοσιογραφικό υπόβαθρο. Ούτε εμείς έχουμε, άρα ούτε εμείς έπρεπε να κάνουμε την εκπομπή. Και πάρα πολλοί κόσμοι που κάνει τηλεόραση δεν έχει δημοσιογραφικό υπόβαθρο ή τέλος πάντων μπορεί να μην έχει την πείρα. Να σας θυμίσω ότι είδαμε πολλές παρουσιάστρες να εμφανίζονται μία ανοιχτή στην τηλεόραση και να παραμένουν στην τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν καμία απολύτως εμπειρία. Γιατί λοιπόν καταρχάς πέσαμε όλοι σαν τα σκυλιά να φάμε τον Γιώργο Καράβα, που στο κάτω-κάτω έκανε και 3 χρόνια τηλεόραση και θεωρεί ο ίδιος το θεωρεί, ότι μπορεί να αναλάβει ήδου η Ρόδος, ήδου και το πείδημα. Λοιπόν, ας του δώσουμε μια εκπομπή. Αν το κανάλι θεωρεί, λέω εγώ. Όχι, αγάπη μου, αφού το θεωρεί ο ίδιος. Γιατί? Αν ένα κανάλι δεν θέλει, δεν θα του τη δώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί ήταν τόσο κακό αυτό που είπε. Από πλευρά coaching πάντως. Γιατί εγώ κάνω τα τελευταία 14 χρόνια. Είναι λάθος να πω εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω μια εκπομπή. Το σωστό είναι ότι έρχεται το σύμπαν και σου το λέει με τον τρόπο ότι σου προσφέρουν. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να δείχνει ότι έχει αυτοπεποίθηση. Σου προσφέρουν μια εκπομπή και λες ναι, είμαι έτοιμος να τη δεχτώ. Να το πω μόνος μου σημαίνει ότι δεν έχει κάποιο νόημα. Στην μεταγραφική περίοδος πολλές φορές πρέπει να ρίξεις και εσύ λίγο το τυράκι σε αυτούς που είναι στα κανάλια και παρακολουθούν τις εκπομπές. Ποιος άνθρωπος που το έριξε, πες μου ότι του προσφέρανε δική του εκπομπή. Που έχουν βγει όλοι και λένε έχω θέλω δική μου εκπομπή. Πες μου. Αυτό που σε ενοχλεί, περικλίνει, το λέει δημόσια. Δηλαδή θα μπορούσε δεν με ενοχλεί το συγκεκριμένο εμένα καθόλου. Όχι. Απλά λέω ότι είναι λάθος να. Τοποθετήθηκε. Να αυτοπροτείνεσαι. Αυτό λέω. Δημόσια, το δημόσια είναι. Όχι, το ιδιωτικά. Δηλαδή είναι το ίδιο που είπε η Μπέτη για τις φίλες της ότι θέλουν μια σχέση. Είναι λάθος να πεις θέλω μια σχέση. Mm-hmm. Αυτό. Μάλιστα. Θα σου έρθει ο κατάλληλος στην ώρα που είναι να σου έρθει. Μα το λέει για να τα ακούσει το σύμπαν. Αυτό το σύμπαν όμως ακούει μόνο τα κακά. Τι ακούει για αυτό το σύμπαν. Στόμα είχε να μιλάει για αυτό το σύμπαν. Και ο Γιώργος Καράβας βρέθηκε τόση ώρα με ένα σλιπάκι και τον παρακολουθούσαμε και εστιάσαμε τόσο πολύ μόνο σε αυτή τη φράση. Εμένα με ξεπερνάει. Αντί να μιλάτε όλες σας και όλοι. Νομίζω το είπε και η Ζεν αυτό κάποια στιγμή. Ότι εδώ ήταν με το σλιπάκι. Εγώ μόνο γι' αυτό είχα μιλήσει, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Μπράβο σου. Είσαι άξια δημοσιογράφος. Λυσάξατε για τον ζηλεύουν. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αν κάποιο κάνει επιτυχία, είναι όμορφο. Έτσι λέγανε και για τον Παπακαλιάτη στην αρχή. Όμορφο. Ορίστε, ιδού η Ρόδος και το πείδημα. Γι' αυτό είπα και εγώ, ιδού η Ρόδος και το πείδημα. Εννοείται. Δώστε του μια εκπομπή, αν τα καταφέρετε μετά. Έτσι λέτε και μετά η Μαρία να σταθώνεται, φουντώνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.